Η αγορά του ρεθύμνου, αν και παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική, εν τούτης η έλλειψη βασικών υποδομών όπως ακτοπλοϊκής και αεροπορικής σύνδεσης, συνδυαστικά με την έλλειψη χώρων στάθμευσης και σήμανσης στην πόλη, αποτελούν τροχοπέδι στην ανάπτυξη του ρεθμιώτικου επιχειρήν. Το βασικό αυτό συμπέρασμα εξάγεται από την έρευνα που διεξήγαγε το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε δείγμα 350 αλλοδαπών και ντόπιων επισκεπτών, και η οποία παρουσιάστηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου της ΕΣΕΕ Γιώργου Καρανίκα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα εποχή. Η νέα εποχή δεν μας περιμένει. Μας οδηγεί ο καταναλωτής, οι νέες καταναλωτικές συνήθειες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και όχι μόνο. Άρα, συνεπώς, η γρήγορη προσαρμογή των μικρών επιχειρήσεων θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής. Οι Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί, Σκανδιναβοί και Κινέζοι επισκέπτες ξόδεψαν χρήματα για σουβενίρ, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και είδη ένδυσης, ενώ χαμηλότερη δυναμική παρουσίασαν οι αγορές υφαντών. Σε αντίθεση με τους Έλληνες παραθεριστές, που πρώτα προμηθεύτηκαν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και έπειτα σουβενίρ, κεραμικά και είδη τέχνης, ενώ και πάλι μικρότερη δυναμική παρουσίασαν τα υφαντά. Πολύ ικανοποιημένοι έχουν μείνει από τους ανθρώπους στο Ρέθυμνο, από την εξυπηρέτηση, το επίπεδο εξυπηρέτησης και από την ποιότητα των προϊόντων τους. Ειδικότερα μιλάμε για προϊόντα τοπικής προέλευσης. Και δεν είναι τυχαίο που πάρα πολλοί ξένοι δήλωσαν ότι θα αναζητήσουν τα προϊόντα όταν φτάσουν στην αγορά στο εξωτερικό, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω τοπικών εκεί ανεφικτών καταστημάτων. Προσπαθεί να χτίσει ένα καλό brand name η αγορά του Ρεθύμνου, ωστόσο αυτό χρειάζεται και μια υποστήριξη με ηλεκτρονικά καταστήματα. Ο ψηφιακός και πράσινος μετασχηματισμός, συνδυαστικά με τα ωφέλη του τουρισμού, αποτελούν σύμφωνα με τους ειδικούς το όχημα στη λεωφόρο της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αρκεί να υπάρξει η αναγκαία στήριξη μέσω των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τα περιφερειακά προγράμματα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία. Δηλαδή, παράγει ανισότητες. Κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιο μικρές θα κληθούν να προσαρμοστούν με μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτόν, γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα τρένο από το οποίο δεν μπορεί να λείψει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τον τουρισμό πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε πλήρως. Το εμπόριο θεωρώ ότι μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει να το εκμεταλλευτεί τόσο πολύ. Η βιομηχανία του τουρισμού πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει, να μείνει στα επίπεδα τα περσινά και κάθε χρόνο και καλύτερα. Είναι ένας δύσκολος αγώνας, ειδικά για τους μικρούς. Χρειάζονται και επενδύσεις και δυστυχώς μέχρι στιγμής οι χρηματοδοτήσεις είναι σταγόνα στον ωκεανό.